Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο μας πριν το Πάσχα, οπότε θέλουμε να σας δείξουμε συνταγούλες που θα βάλετε γύρω από το πασχαλινό σας τραπέζι ή τον οβελία σας. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία μαγειρίτσα παραδοσιακή της γιαγιάς, έτσι όπως τη φτιάχνουν οι γιαγιάδες, πολύ προσεγμένη και ωραία. Για αυτούς που δεν έχουν ξαναφτιάξει μαγειρίτσα, να σας δείξουμε πώς μπορείτε να την κάνετε. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μία εναλλακτική συνταγή για αυτούς που δεν τους αρέσει το αρνί και θέλουν να βάλουν κάτι ωραίο να τρώνε μαζί με τους υπόλοιπους. Θα φτιάξουμε μία μακαρονάδα σπετσοφάι, καταπληκτική. Και για το τέλος θα φτιάξουμε το γλυκό του Πάσχα. Ποιο είναι το γλυκό του Πάσχα, Μπελέση? Τσουρέκι. Το τσουρέκι όμως που θα φτιάξουμε σήμερα θα είναι χωρίς μίξερ. Αυτοί που δεν έχετε μίξερ θα χαρείτε πάρα πολύ σήμερα, γιατί όντως θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε την τέλεια συνταγή απλά με την τεχνική του κυρίου Άκη. Οπότε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να φτιάξουμε τη μαγειρίτσα, την παραδοσιακή της γιαγιάς. Μια συνταγή που είναι εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φροντίσετε ο χασάπι σας να είναι καλός, να σας αγαπάει, να τον αγαπάτε και να σας δώσει μια πολύ καλή σηκωταριά. Μόλις η σηκωταριά είναι καλή, τα πράγματα είναι απλά. Δείτε τα υλικά και ξεκινάμε. Για τη μαγειρίτσα της γιαγιάς θα χρειαστούμε 1 κιλό αρνίσια σικοταριά, 2 φύλλα δάφνης, μισό λεμόνι, 2 με 3 κλωναράκια δενδρολίβανο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 6 φρέσκα κρεμμυδάκια, 75 γραμμάρια κονιάκ, 1,5 λίτρο νερό, 1 κύβο κότας μάτζι, αλάτι, πιπέρι, 2 μαρούλια και 1 ματσάκι άνηθο. Για το αυγολέμονο, 2 αυγά μεσαία, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια και 1 κουταλάκι του γλυκού corn flour. Για το σερβίρισμα, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αγαπημένο Διονύση, έχω κατσαρόλα με νεράκι που βράζει εδώ. Θα προσθέσω λίγο αλάτι. Θα προσθέσω 1 φλεράκι δάφνης, μπορώ να βάλω και 2. 1, 2. Θέλουμε να πάρουμε μία σηκωταριά αρκετά φρέσκια, δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε να είναι φρέσκια. Ναι. Αρνίσκια. Βέβαια, τι θα πάρουμε. Μία σηκωταριά αρνίσκια. Για κάποιους που δεν γνωρίζουν άμα η σηκωταριά είναι φρέσκια ή δεν είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, γιατί το καταλαβαίνουμε απλά από το χρώμα της. Δηλαδή, όταν δούμε ένα ζωηρό χρώμα εδώ πέρα που έχει το σηκώτη μας, το πνευμόνι μας, η καρδούλα μας και όλα τα υπόλοιπα, ξέρουμε ότι η σηκωταριά είναι φρέσκια. Θέλουμε μία σηκωταριά φρέσκα να μην είναι τραυματισμένη. Άμα δείτε ότι είναι τραυματισμένη, δεν τη χρησιμοποιείτε. Λέει το χασάπι σας, δεν μου αρέσει αυτή. Βάλε μου μία άλλη, σε παρακαλώ, και θα σας βάλει μία άλλη. Οπότε η σκοταριά πρέπει να είναι ολόφρεσκια και θα πάμε παραδοσιακά. Πώς την κάνουν οι γιαγιάδες στη σκοταριά? Πρέπει οπωσδήποτε να τη βράσουμε. Τη βράζουμε εδώ, όπως βλέπετε το νερό μου βράζει, οπότε ρίχνω μέσα τη σκοταριά μου εδώ και από τη στιγμή που βράζει το νεράκι μου, θα χρειαστεί περίπου μισό λεπτά για να πλύνω λίγο τα χέρια μου, θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτάκια βράσιμο. Άμα δεν έβραζε το νερό μου και έβαζα σε κρύο νερό, θα χρειαζόταν παραπάνω, γύρω στο μισάωρο. Πρέπει να δούμε να βράζει η σηκωταριά μας τουλάχιστον 15 λεπτάκια, να βράζει καλά μέσα. Και θα προσθέσω μέσα ή λίγο ξύδι ή λίγο λεμόνι. Και τα δύο βάζουν. Εγώ θα βάλω λίγο λεμονάκι. Θα στύψω εδώ πέρα το λεμόνι μου. Θα βάλω μέσα και τη μισή κούπα από το λεμόνι. Και αυτό που θα κάνετε είναι, επειδή συνήθως τα πνευμόνια είναι πάρα πολύ ελαφριά από τη σηκωταριά, βγαίνουν προς τα πάνω, χρειάζεται κατά διαστήματα να φροντίζουμε να βυθίζουμε τη σηκωταριά μας μέσα. Τώρα, άμα έτσι σας αρέσει να έχει ελαφριά γεύση δεντρολίβανο και γενικά δεν είστε πολύ φαν του αρνιού, αλλά θέλετε να φτιάξετε μαγειρίτσα, το κόλπο είναι απλό. Ποιο, Διονύση? Δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο είναι ο αγαπημένος φίλος του αρνιού, οπότε αν βάλετε 2-3 κλωναράκια δεντρολίβανο μέσα, πιστέψτε με, στο τέλος της ημέρας θα βγει ακόμα πιο ωραία η μαγειρίτσα σας. Οπότε υπομονή, κάνα μισάωράκι και μόλις είναι έτοιμη η σκοταριά, θα τη βγάλω, θα την αφήσω να κρυώσει, θα την ψιλοκόψω και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας.
Και η σηκωταριά μας είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε, την έχω ψιλοκόψει πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να την κόψουμε μικρά-μικρά κυβάκια, δεν θέλουμε μεγάλα κομμάτια, για να είναι πολύ εύκολη στο να τη φάμε και βέβαια να είναι και πιο έτσι νόστιμη. Να πάνε κομματάκια από οτιδήποτε έχουμε ψιλοκόψει παντού, σε κάθε μπουκιά. Τώρα, τα σηκωτάκια μου είναι εδώ, είναι έτοιμα και πάμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Έχουμε ένα κρεμμύδι. Κάνουμε μία ωραία μαγειρίτσα. Σ' αρέσει η μαγειρίτσα, Διονύση? Πεθαίνω κι εγώ. Δεν υπάρχει. Μικρός όταν ήμουνα, το παράδοξο ήταν ότι ήμουνα πολύ αντιφάν του αρνιού. Δηλαδή, όταν έρχονταν του Πάσχα, πραγματικά από το πρωί είχα τα νεύρα μου, γιατί όλοι τρελνώνσαν με το αρνί και εγώ έτρωγα μπιφτέκια, σουβλάκια, τέτοια πράγματα. Και καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποίησα το πόσο πολύ μου αρέσει το αρνί. Αλλά το παράδοξο ήταν ότι δεν έτρωγα καθόλου αρνί, αλλά τη μαγειρίτσα τη σκότωνα. Μπορεί να έτρωγα και 3-4 πιάτα μετά την ανάσταση. Λοιπόν, κρεμμυδάκι ψιλοκόψαμε. Θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο μας εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ελαιόλαδο. Μπορείτε να σπάσετε το ελαιόλαδο μισό ελάδι, μισό βούτυρο. Του πάει το βούτυρο. Απλά θα πάω πιο παραδοσιακά, οπότε ρίχνω το λαδάκι μου μέσα. Θα ρίξω κρεμμύδι σκόρδο. Τι ωραίο φαγητό θα έχουμε. Και θα βάλω από τώρα κάποια μυρωδικά για να αρχίσω να σοτάρω τη σκοταριά μου. Λοιπόν, έχω τον άνηθο που θα χρησιμοποιήσουμε αρκετό άνηθο μετά και έχω τα κοτσάνια του, έχω και πάνω τα τρυφερά κλωναράκια. Αυτά θα τα κρατήσω για μετά. Αλλά τώρα στην αρχή, καθώς σοτάρω, όλα αυτά τα κοτσανάκια, τα ωραία, θα τα σοτάρω μαζί με το κρεμμύδι και τη σκοταριά μου για να πάρω άρωμα. Οπότε, ψιλοκόβω τα κλωναράκια εδώ από τον άνηθο και αρχίζω ήδη να κάνω νόστιμη τη σούπα μου και ρίχνω μέσα τα κλωναράκια από τον άνηθο. Τέλεια. Καταπληκτικά. Επίσης μέσα τι θα ρίξω, Διονύση μου? Όλο το λευκό μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Το πράσινο μέρος θα το κρατήσω πάλι στη συνέχεια, να το ρίξω μαζί με τα μαρούλια. Οπότε, ψιλοκόβω εδώ πέρα και το λευκό μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Αφήσω λίγο, δεν αφήσω πάρα πολύ, μην νομίζεις. Κοίτα. Αυτό θα αφήσω. Εντάξει, και όπως βλέπετε έχει αρκετό φρέσκο κρεμμύδι στην ταγή μας. Και πάει μέσα. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, κάποιες φορές σκέφτομαι κάποιες συγκεκριμένες συνταγές. Δηλαδή, θα σου πω, κάτσε να ρίξω μέσα και τη σκοταριά μου και θα σου πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Λοιπόν, να κατέψω λίγο εδώ. Απλά μην το ξεχάσω, θα μου το θυμίσεις. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και τη σκοταριά μου και τώρα θέλουμε ένα καλό σουτάρισμα για περίπου 7-8 λεπτάκια για να πάρει ωραίο χρώμα στη σκοταριά και στη συνέχεια θα ρίξουμε το νεράκι μας μαζί με το ζωμό για να βράσουμε τα σκοτάκια μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, το κρεμμύδι, τον άνηθο και το σκόρδο. Πόση ώρα? Κάνα μισά ωράκι. Μετά ρίχνουμε τα μαρούλια μας, κάνουμε το αυγό λεμονό μας και ολοκληρώνεται η συνταγή μας. Απλά σας λέω τα στάδια της συνταγής γιατί έτσι γίνεται η μαγειρίτσα. Οπότε λίγο υπομονή να πάρουμε ωραίο χρώμα στη σκοταριά μας. Και με το που πάρουμε ωραίο χρώμα στη σκοταριά μας, έγινε καταπληκτική. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο κονιάκ. Εδώ. Βάλουμε κονιακάκι, εντάξει. Και θα ρίξουμε μέσα το νερό μας. Τώρα, βάλαμε νεράκι, αλλά θα θέλαμε ιδανικά να βάλουμε ζωμό. Και επειδή θέλουμε να πάρουμε γεύση μέσα στη σούπα μας, αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε κύβο κότας μάτζι. Γιατί ενισχύει τη φυσική γεύση όλων των συστατικών του φαγητού. Και βάζοντας κύβο στο φαγητό, δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού. Θα χρειαστεί να βάλουμε 2 κύβους από ζωμό κότας. Άμα θέλετε να βάλετε ένα ζωμό κότας, θα χρειαστεί να προσθέσετε αλάτι και πιπέρι, εντάξει. Οπότε να βάλω έναν κύβο ή 2 κύβους, Διονύση? Λέω να βάλουμε ένα κύβο, ναι, και να προσθέσει αλάτι και πιπέρι. Οπότε ανοίγω τη συσκευασία μου εδώ, ρίχνω τον κύβο μου μέσα και όλα πάνε καλά. Εδώ είμαστε. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα χρειαστεί να βάλω και αλάτι και πιπέρι όπως σας είπα. Οπότε βάζω αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύω, χαμηλώνω τη φωτιά μου γιατί δεν θέλω να εξατμιστεί η υγρασία μου, καπακώνω. Και σιγοβράζω για πόση ώρα, Διονύση? Μισή ωρίτσα. Μόλις περάσει μισή ωρίτσα θα γυρίσω πίσω, θα έχω ψιλοκόψει τον άνηθο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και το μαρουλάκι μου για να τα ρίξω μέσα, να βράσω άλλα 10 λεπτάκια και όση ώρα θα ετοιμάσω το αυγολέμονο, το φαγητό μου θα είναι σχεδόν έτοιμο. Και μετά από μισή ωρίτσα, ξαναλέω ότι πρέπει να είμαστε καπακωμένοι. Γιατί άμα δεν είμαστε καπακωμένοι, θα εξατμιστεί όλη η υγρασία. Και άμα εξατμιστεί όλη η υγρασία, τι θα γίνει?
θα χρειαστεί να βάλουμε κι άλλο νεράκι μετά. Έτσι όπως σας τη δίνω τη συνταγή, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Απλά ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα το μαρουλάκι μας. Μαρούλι ελληνικό, έτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι εναλλακτικό, μπορείτε να βάλετε και σπανάκι, μπορείτε να βάλετε και λάπαθα, μπορείτε να βάλετε και μυρόνια, μπορείτε να βάλετε διάφορα μυρωδικά. Αλλά η παραδοσιακή συνταγή έχει μόνο μαρουλάκι. Μαρούλι και τι άλλο. Άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο τα τρυφερά σημεία, γιατί τώρα θα βράσουμε μόλις 10 λεπτάκια, Διονύση. Ίσα-ίσα θέλουμε να μαλακώσουν όλα τα τρυφερούδια εδώ πέρα, το μαρούλι, το φρέσκο κρεμμυδάκι και ο άνηθος. Οπότε σε 10 λεπτάκια αυτά θα έχουν μαλακώσει και μετά η σούπα μας θα είναι έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα ωραίο αυγολέμονο. Τώρα, ξανακαπακώνω ή όχι? Ναι. Επίσης πάλι καπακώνουμε γιατί δεν θέλουμε να βγει η υγρασία. Σιγά σιγά τη φωτιά και σε 10 λεπτάκια ετοιμάζουμε το αυγολέμονο για να σερβίρουμε. Λοιπόν, μετά από 10 λεπτάκια η σουπίτσα μας είναι έτοιμη και πάμε να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο μας. Διονύση, θα με βοηθήσεις ή όχι? Έλα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χτυπήσετε μαρέγκα τα ασπράδια και να ενώσετε μαζί με τους κρόκους. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να καταναλώσετε την μαγειρίτσα ευθύς αμέσως. Δηλαδή, άμα θα τη φάτε μετά από 2-3 ώρες και κάνετε το αυγολέμονο πιο πριν, τελειώσαμε. Επίσης, άμα θέλετε να την ξαναζεστάνετε, τελειώσαμε. Γι' αυτό το λόγο τι θα κάνουμε. 2 αυγουλάκια, εδώ, κατευθείαν ολόκληρα. 1. Τέλεια. Και θα βάλουμε χυμό και ξύσμα από 2 λεμόνια. Έχουμε αρκετή ποσότητα, οπότε θέλω λίγο βοήθεια εδώ πέρα στο... Ναι, ναι, στο να σφυρίσω. Κοίτα, ειλικρινά δεν θέλω βοήθεια. Απλά θέλω να... Όχι, θέλω να κάνεις εσύ μόνος το αυγολέμονο για να αποδείξω σε όλους ότι 100% η συνταγή μπορεί να βγει σε όλους. Ο Διονύσης είναι πραγματικά όχι τόσο καλός μάγειρας, οπότε άμα πετύχει το αυγολέμονο στο Λεωνίδα... Ναι, στο Διονύση, δεν ξέρω γιατί σε είπα Λεωνίδα, αλλά... Ωραίο το Λεωνίδα. Σου πάει. Άμα πετύχει λοιπόν στο Λεωνίδα το αυγολέμονο, πιστέψτε με, θα πετύχει σε όλους. Λοιπόν, στίβω μέσα το χυμό από 2 λεμόνια. Το 2 λεμόνια είναι σχετικό, γιατί τα λεμόνια κάποια έχουν περισσότερο ζουμάκι, κάποια έχουν λιγότερο. Οπότε στο τέλος θα δούμε αν χρειάζεται περισσότερο λεμόνι η μαγειρίτσα μας. Όπως επίσης και άλλο το πίπερο. Και εδώ 2. Και είναι 2 τα μυστικά για να μην σου κόψει με τίποτα η μαγειρίτσα. Το πρώτο είναι λίγο το corn flour. Οπα, δεν το ξέρα. Μία κουταλιά του γλυκού corn flour, πίστεψέ με ότι δουλεύει καταπληκτικά για ερασιτέχνες μάγειρες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πατάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Άμα δεν θέλετε να βάλετε corn flour, μην βάζετε. Δεν υπάρχει λόγος. Άμα δεν θέλετε να βάλετε corn flour, αλλά άμα θα βάλετε corn flour, να ξέρετε ότι έχετε ανεβάσει τις πιθανότητες στο να πετύχει η συνταγή σας. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη διαδικασία. Όχι! Τι! Θέλω να το κάνεις μόνος σου. Αλήθεια λες? Ναι, αλλά εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε η μαγειρίτσα μου βράζει. Άκου τώρα, πολύ σημαντικό. Άμα δεν βράζει η μαγειρίτσα το νερό και πάμε να κάνουμε αυγολέμονο με κρύο ζουμάκι, τελειώσαμε. Κόψαμε. Πρέπει το νερό που θα προσθέτουμε μέσα να είναι καυτό. Εντάξει, ένα κόλπο να σου δείξω που σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, που μπορείς να βγάζεις μόνο ζουμάκι και να μην παίρνεις από μέσα κρέας, είναι αυτό. Παίρνεις, βάζεις μία σίτα ανάποδα, εδώ, και από εδώ πέφτει μόνο το νεράκι. Το βλέπεις? Εντάξει. Οπότε, σου ρίχνω καυτό μέσα το ζουμάκι, ανακατεύεις. Κάνε αυτό, αυτό μας αρέσει. Αυτά τα κόλπα με τα... Δεν δουλεύουν σε περίπτωση... Ναι, δεν δουλεύει. Ναι. Άμα κάνεις όμως ακριβώς ό,τι σου λέω, καυτό το ζουμάκι, τα αυγουλάκια έτσι όπως πρέπει να είναι, όλη η διαδικασία όπως πρέπει να είναι, θα σου δουλέψει και το αυγολέμονο θα βγει καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σιγά σιγά προσθέτουμε στην αρχή, μετά μπορούμε να προσθέτουμε και πιο γρήγορα. Τώρα, θέλω έτσι όπως είναι το αυγολέμονο σου. Τι να το κάνεις? Μπράβο. Ρίξω όλο μέσα. Και δεν ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ένα ανακάτεμα να πάει παντού το μείγμα. Και σβήνουμε τη φωτιά. Σε περίπτωση που καίει το ζουμί μας μέσα, δεν χρειάζεται να βράσουμε γιατί κατευθείαν θα αρχίσει να δένει. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Και το μόνο που λείπει είναι ένα ωραίο σερβίρισμα. Να σας πω ότι όταν τελειώσει η διαδικασία, μπορεί να σας φαίνεται λίγο ρευστή, αλλά καθώς περνάει η ώρα, μετά από ένα-δύο λεπτάκια θα πήξει ακόμα παραπάνω. Μη σας πιάσει η τρέλα και θέλετε να την πήξετε 100% σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί άμα την πήξετε εδώ πέρα, όταν θα τη βάλετε μετά στο πιάτο σας, θα γίνει στόκος και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εντάξει, okay. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η μαγειρίτσα μας. Να ρίξουμε από πάνω λαδάκι. Ναι.
Λίγο πιπεράκι φρέσκο. Ναι. Για φέρε. Ωραία. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Βέβαια. Δεν είναι ωραία. Δεν υπάρχει ρυθμό. Για να δω. Καλό. Κύριε, κύριε μοναδική. Λιώνει στο στόμα, είναι καταπληκτική. Είναι ακριβώς δεμένη όσο πρέπει. Το μόνο που λείπει είναι μπόλικο ψωμάκι για να βουτήξεις μέσα. Είναι μια συνταγή που θα σας πετύχει, αρκεί να κάνετε ακριβώς τα βήματά μας. Καλή μας όρεξη. Για τη μαγειρίτσα της γιαγιάς, σε κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά, βάζουμε αλάτι, τα φύλλα δάφνης και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε τη σικοταριά, βράζουμε για 20 λεπτά, προσθέτουμε το χυμό και την κούπα από μισό λεμόνι, το δεντρολίβανο και βράζουμε. Αφού κρυώσει η σικοταριά και την ψιλοκόψουμε, βάζουμε σε κατσαρόλα ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα, τα κλωναράκια από τον άνηθο, το λευκό μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τη σικοταριά και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κονιάκ, προσθέτουμε το νερό, τον κύβο, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και σιγοβράζουμε. Προσθέτουμε τα μαρούλια, τον άνηθο, το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Κλείνουμε ξανά την κατσαρόλα με το καπάκι της και σιγοβράζουμε για άλλα 10 λεπτά. Ρίχνουμε σε μπολ τα αυγά, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, το corn flour και ανακατεύουμε. Παίρνουμε διαδοχικά με μία κουτάλα ζουμί από την κατσαρόλα, βάζουμε στο μπολ ανακατεύοντας συνέχεια, ρίχνουμε όλο το αυγολέμονο μέσα στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να φτιάξουμε μία μακαρονάδα σπεντζοφάι. Θα συνδυάσουμε τη μακαρονάδα που αγαπάν όλοι με την κλασική συνταγή σπεντζοφάι που λατρεύουν επίσης όλοι. 2-1 σήμερα η συνταγή μας, πολύ εύκολη. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε γιατί σε 15 λεπτάκια η συνταγή μας θα είναι έτοιμη. Για τη μακαρονάδα σπετσοφάι θα χρειαστούμε 240 γραμμάρια λουκάνικα καπνιστά Urban Choice της Aladdon, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία πράσινη πιπεριά, μία κίτρινη πιπεριά, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κουταλάκι του γλυκού από ξηραμένη ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια λευκό κρασί, 2 πρέζες κρυσταλλική ζάχαρη, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια σπαγκέτι νούμερο 6 μέλισσα και 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα, τριμμένη φέτα, φρέσκια ρίγανη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπα σε 15 λεπτά ότι θα είναι η συνταγή μας έτοιμη και όντως πρέπει να παραδώσω. Έχω μια κατσαρόλα με νεράκι που βράζει που θα ετοιμάσω στα ζυμαρικά μου. Θα ρίξω λίγο αλάτι για να μην το ξεχάσω μετά. Εδώ είμαστε. Και θέλω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά γιατί όλη η διαδικασία θα γίνει στο τέλος μέσα στο τηγάνι. Οπότε βάζω full extra να αρχίζει να καίει. Εγώ χρησιμοποιώ το αντικολλητικό τηγάνι από τη νέα μου σειρά. Έχει διπλή αντικολλητική επίστρωση, είναι κατάλληλο για όλες τις εστίες και μπαίνει στο φούρνο μέχρι 200 βαθμούς. Έχει 3 χρόνια εγγύηση και θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και επίσης στο e-shop μου. Με το όνομα Τηγάνι Αντικολλητικό by Άκης Πιτρετζίκης. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξυλοκοπείς. Θα κόψω το κρεμμυδάκι μου, εδώ, και φτιάχνουμε ένα σπιτζοφάι, νομίζω ότι είναι μια συνταγή που όλοι αγαπάτε, έτσι δεν είναι. Αλλά το έχετε συνδυάσει πάντα με ορεκτικό. Εγώ θα σας δείξω ότι σαν σπιτζοφάι σήμερα θα σερβίρουμε ένα κυρίως γεύμα, πραγματικά όλοι θα το λατρέψουνε. Λοιπόν, κόβω το κρεμμυδάκι μου εδώ πέρα, ωραίες φετούλες, και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία στο τηγανάκι μας, με τι φίλε Μπελεσάκο? Με λαδάκι. Λαδάκι, το λυπόμαστε. Είναι σχετικά έτσι λαδερό το σπετζοφάι, οπότε δεν το λυπόμαστε. Έβαλα 4-5 κουταλιές σούπας λαδάκι και ρίχνω το κρεμμύδι μου μέσα. Εδώ είμαστε. Οχ, καλύτερος φίλος του κρεμμυδιού ποιος είναι? Σκορδάκι βέβαια. Πάει και το σκόρδο μέσα. Και ήδη άρχισε να γίνεται κάτι υπέροχο. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα λουκάνικά μας. Θέλουμε καλής ποιότητας λουκάνικα, γι' αυτό θα βάλουμε λουκάνικα καπνιστά από τη νέα σειρά Urban Choice της Aladdon. Τα συγκεκριμένα λουκάνικα είναι από διαλεχτά κομμάτια κρέατος με μυρωδικά από την ελληνική γη, καπνισμένα σε ξύλο οξιάς, δεν περιέχουν συντηρητικά, δεν περιέχουν γλουτένη και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία εδώ
να ψιλοκόψουμε, μάλλον να χοντροκόψουμε. Δεν ξέρω πώς σας αρέσει το λουκάνικο σου πετζοφάι, ψιλοκομμένο ή χοντροκομμένο. Χοντρό. Χοντρό, Ωραία. Να χοντροκόψουμε τότε και τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Πού πάνε αυτά? Το χαρτόνι ανακύκλωση. Μπράβο, το χαρτόνι πάει ανακύκλωση. Γιατί δεν έχει ακουμπήσει το φαγητό, οπότε είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να κόψουμε τα λουκάνικα. Όπως είπατε, θέλετε χοντροκομμένα, σωστά. Να τα κόψω πλάγια τουλάχιστον, με αφήνετε? Ναι. Ωραία. Για να φαίνονται και πιο μεγάλα, γιατί καθώς τα κόβουμε πλάγια, να ξέρετε, κερδίζουμε σε επιφάνεια και φαίνεται περισσότερη ποσότητα. Κοιτάξτε εδώ, κόβοντάς τα ωραία και χρησιμοποιώντας ένα καλό λουκάνικο, στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Το κρεμμύδι μου έχει πάρει χρώμα, οπότε τι ρίχνω μέσα? Το λουκανικάκι μου. Α, αυτοί είμαστε. Συνεχίζω το σοτάρισμα, εδώ. Και φτιάχνουμε ένα σπεντζοφάι. Για να φτιάξουμε ένα σπεντζοφάι, τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε? Πιπεριές. Εγώ έχω πάρει τρίχρωμες πιπεριές. Εσείς για λόγους οικονομίας, άμα δεν θέλετε να δώσετε χρήματα να πάρετε έτσι τρία χρώματα πιπεριές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο πράσινη ή μόνο κόκκινη ή γενικά ό,τι έχετε στο ψυγείο σας. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω και τις τρεις, γιατί θέλω να κάνω έτσι μια εντυπωσιακή μακαρονάδα. Οπότε εκτός από το χρώμα της πιπεριάς παίρνω και διαφορετικές γεύσεις και είναι κάτι που μου αρέσει. Λοιπόν, να κόψω και την τρίτη εδώ. Αυτά πάνε για κομποστοποίηση. Εδώ είμαστε. Ένα, δύο. Και πάμε να κόψουμε ωραίες φετούλες στην πιπεριά μας. Και οι πιπεριές μου είναι έτοιμες, κομμένες. Έχω πάρει ήδη χρώμα στο λουκανικάκι μου, αλλά θέλω να πάρω χρώμα και στις πιπεριές. Τις ρίχνω και αυτές μέσα. Και όπως βλέπετε, η ποσότητα που έχω, γενικά από υλικά, είναι αρκετή. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δώσω σημασία. Γι' αυτό το λόγο τι θέλουμε? Θέλουμε να καραμελώσουν και να γίνουν ωραία. Πόση ώρα πρέπει να αφήσουμε, Διονύση? Ένα τέταρτο. Μπορεί και ούτε τέταρτο, αλλά ένα δεκαλεπτάκι το χρειαζόμαστε. Οπότε, συνεχίζουμε το σοτάρισμα εδώ, μέχρι να καραμελώσουν όλα τα λαχανικά και μετά θα ρίξουμε απλά τη ντοματούλα μας με τον πελτέ για να δέσουμε το σπεντζοφάι μας. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε κάνει μια κατάσταση που θες να πάρεις ένα πιρουνάκι. Δεν είναι ελαστικό να το φας έτσι όπως είναι από το τηγάνι. Σκέψου τώρα τι θα γίνει. Άκου. Θα βάλω ρίγανη. Θα προσθέσω μέσα μια υπεργεμάτη κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Μπορώ να βάλω και δύο. Εντάξει. Να βάλω δύο. Ναι. Να βάλω δύο. Και... και θα ρίξω μέσα το κρασάκι μου. Ωρε φίλε. Κρασάκι, ντοματούλα, πιπεριές, λουκάνικο, ρίγανη. Και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Ήδη έχει γίνει κάτι μαγικό. Θα προσθέσω λίγο ζαχαρίτσα, γιατί έβαλα μέσα και το κρασάκι μου. Αλλά σπετσοφάει χωρίς κρασάκι δεν γίνεται. Και θα προσθέσω μέσα και την ντομάτα μου. Μία συσκευασία ντομάτα κονκασέ. Εδώ πέρα, επειδή καραμελώσαμε πάρα πολύ καλά και το λουκάνικο και τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, δεν χρειάζεται να βάλουμε νεράκι για να βράσουμε το σπετσοφάι μας. Γιατί όλα είναι ψημένα. Το μόνο που χρειάζεται εδώ πέρα είναι να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά μας και να αφήσουμε να δέσει η σάλτσα μας. Αλάτι, πιπέρι δεν έχω βάλει, θα βάλω τώρα. Αλάτι, πιπέρι. Οπότε με το που νιώσουμε ότι η σάλτσα μας είναι έτοιμη, γιατί αυτή θέλει 4-5 λεπτάκια για να ολοκληρωθεί, θα προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας στο νερό που βράζει. Θέλουμε τα κλασικά ζυμαρικά, σπαγκέτι νούμερο 6 μέλισσα, τα οποία είναι σε νέα συσκευασία, αλλά με την ίδια αυθεντική γεύση. Είναι φτιαγμένα από εκλεκτά ελληνικά σιτάρια, με χρυσαφένιο χρώμα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία εδώ. Το ξμίτσο. Πατάμε, ανοίγουμε, βγάζουμε τα ζυμαρικά μας και έτσι όπως είναι, ερχόμαστε εδώ και τα ρίχνουμε μέσα. Τώρα, πάντα μα πάντα διαβάζουμε τη συσκευασία. 10 με 11 λεπτάκια θέλει βράσιμο, οπότε σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμα τα ζυμαρικά μας, σε 5 λεπτάκια και ίσως και λιγότερο η σάλτσα μου θα είναι έτοιμη και θα τη σβήσω, οπότε μόλις είναι έτοιμα τα ζυμαρικά θα σερβίρω. Τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα, πάμε να τους σουρώσουμε.
Μπορείτε άνετα, άμα θέλετε, να βάλετε τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα να κατέψετε και να σερβίρετε. Απλά είπαμε θα πάμε λίγο πιο παραδοσιακά. Είναι επιλογή του Διονύση και του Μπελέση αυτή. Οπότε θα πάω κι εγώ έτσι. Σουρώνω τα ζυμαρικά μου. Τώρα, μπορούμε να βάλουμε είτε βουτυράκι στα ζυμαρικά μας για να τα ανακατέψουμε, είτε λαδάκι και τα δύο είναι σωστά. Εγώ θα βάλω λίγο λαδάκι. Γιατί? Γιατί τώρα πρέπει να φροντίσουμε να μην κολλήσουν. Δηλαδή, είτε θα βάλουμε μέσα στη σάλτσα και θα ανακατέψουμε για να μην κολλήσουν, ή άμα τα αφήσουμε σκέτα, πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε λίγη λιπαρή ουσία για να μην κολλήσει τώρα το ένα με το άλλο. Οπότε ανακατεύοντας εδώ πέρα πολύ ωραία, πω Παναγία μου, κοιτάξτε ο Άκης τι θα κάνει. Θα πάρει τα ζυμαρικά. Εδώ. Θα ρίξει λίγα στο πιάτο και μόλις ρίξει τα λίγα ζυμαρικά στο πιάτο, θα πάρει τη φέτα. Και θα τρίψει φέτα στα ζυμαρικά. Καταπληκτικά. Και έτσι όπως είναι, θα ρίξω άλλη μία στρώση από ζυμαρικά. Και θα τρίψω λίγο ακόμα φετούλα, βλέπεις. Και τώρα, θα πάρω και θα ρίξω άλλη μία στρώση ζυμαρικά. Μικρή, βλέπετε. Γιατί θέλω... Ναι. Και... φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και μόλις κάνω αυτή τη διαδικασία, ήρθε η ώρα να ρίξω από πάνω τι... το σπετζοφάι μου. Αυτοί είμαστε. Τώρα, Διονύση, μπορείς να το πεις, πες το λίγο. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Κοίτα εδώ. Πιατάρα, Πώς ένα κλασικό ορεκτικό που είναι το σπετζοφάι μπορεί να γίνει το απόλυτο φαγητό. Κοιτάξτε εδώ. Μακαρονάδα σπετζοφάι. Ποιος μπορεί να αντισταθεί. Ρίξαμε ρίγανη μέσα στη σάλτσα μας, οπότε θα ρίξω και λίγη φρέσκια ρίγανη από πάνω. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι η τελειότητα. Ελπίζω να τη φτιάξετε. Για τη μακαρονάδα σπετσοφάι, σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, ρίχνουμε τα ζυμαρικά και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σε τηγάνι με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε φέτες και σοτάρουμε. Χοντροκόβουμε πλάγια τα λουκάνικα, τα ρίχνουμε στο τηγάνι και σοτάρουμε. Ρίχνουμε τις πιπεριές σε λεπτές λωρίδες, συνεχίζουμε το σοτάρισμα, προσθέτουμε τη ρίγανη, το μπελτέ, το κρασί, τη ζάχαρη, την ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι και βράζουμε. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο, βάζουμε σε μπολ, τρίβουμε φέτα, βάζουμε άλλη μία στρώση μακαρόνια, ξανά φέτα, ξανά μακαρόνια, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, σπετζοφάι, ξανά φέτα, φρέσκια ρίγανη και σερβίρουμε. Και για να δείτε ότι πραγματικά διαβάζουμε τα σχόλιά σας και κάνουμε ακριβώς ό,τι μας λέτε, η επόμενη συνταγή είναι μια συνταγή που εσείς ζητήσατε. Θέλετε ένα τσουρέκι χωρίς μίξερ πετυχημένο. Οπότε αυτή είναι η συνταγή που θα ακολουθήσετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για το τσουρέκι χωρίς μίξερ θα χρειαστούμε για το προζύμι 50 γραμμάρια φρέσκια μαγιά, 100 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου, 10 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 80 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Για τη ζύμη, 90 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο, ένα αυγό μεσαίο, έναν κρόκο από μεσαίο αυγό, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 1,5 γραμμάριο μαστίχα σε δάκρυα, 1/3 από ένα κουτάκι ταλάκι του γλυκού κάρδαμο σε σκόνη προαιρετικά, 6 γραμμάρια μαχλέπι σε σκόνη, 45 γραμμάρια νερό, 1 κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλια σαμούρι, 470 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο για το άλυμα του μπολ, έναν κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας γάλα και αμύγδαλα φιλέ για το πασπάλισμα. Λοιπόν, έχει λίγο θεωρία, Διονύση, το όλο πράγμα. Έχει αρκετή θεωρία. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να φτιάξουμε ένα τσουρέκι χωρίς μίξερ. Υπάρχουν συνταγές τσουρεκιού χωρίς μίξερ. Απλά τα τσουρέκια χωρίς μίξερ υπάρχει περίπτωση να βγαίνουν σαν κέικ. Είναι λογικό, άμα φτιάξουμε ένα τσουρέκι και δεν έχει μίξερ, επειδή το μίξερ χτυπάει το μείγμα και αναπτύσσεται γλουτένη, αναπτύσσονται ίνες, να μην έχει ίνες και να μην είναι μαστιχωτό. Άρα,
Το βασικό έτσι request που έχουμε είναι να λύσουμε αυτό το θέμα μας. Πώς θα φτιάξουμε ένα μαστιχωτό τσουρέκι χωρίς μίξερ. Γίνεται? Γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντήσετε κατευθείαν και μονολεκτικά ότι γίνεται. Γιατί γίνεται, γιατί μπορούμε και γιατί θα σας τα αποδείξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το προζύμι. Έχω φρέσκες μαγιές εδώ. Θέλουμε 50 γραμμάρια, είναι αρκετή ποσότητα που θα βάλουμε, γιατί θέλουμε να φουσκώσει γρήγορα το τσουρέκι μας. Εντάξει, λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ καλά, η μαγιά μας να είναι καλή. Φαίνεται η καλή μαγιά και η κακή μαγιά. Δεν θέλουμε σπασίματα, δεν θέλουμε να είναι ξεραμένη, δεν θέλουμε να είναι ανοιχτή η συσκευασία και πάντα ελέγχουμε πάνω την ημερομηνία λήξης. Αυτή φαίνεται ότι είναι καταπληκτική. Μυρίζει καταπληκτικά. Εγώ είμαι λίγο εθισμένος στη μυρωδιά της μαγιάς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά μέσα. Θα βάλουμε νεράκι και το νερό μου, όπως βλέπετε, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν είναι παγωμένο. Εντάξει. Που σημαίνει ότι άμα πάρουμε νερό από τη βρύση και δούμε ότι είναι παγωμένο, θα βάλουμε 10 δευτερόλεπτα στα μικροκύματά μας, ίσα-ίσα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί άμα είναι καυτό, θα μας κάψει τη μαγιά. Οπότε ρίχνω το νεράκι μου μέσα στη μαγιά. Και επειδή δεν έχω καθόλου ζάχαρη να φάει η μαγιά μου, θα προσθέσω λίγο ζαχαρίτσα εδώ μέσα. Θα προσθέσω και το αλεύρι μου, εδώ είμαστε. Και θα ανακατέψω. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο να αφήσετε το προζύμι να δουλέψει, θα βγει η συνταγή, αλλά θα πάρει περισσότερη ώρα μετά στο φούσκωμα. Οπότε στο τέλος της ημέρας δεν κερδίζετε τίποτα. Τώρα μπορείτε να πείτε ότι, δεν θα το κάνω εγώ αυτό, δεν θα αφήσω να φουσκώσει το προζύμι, θα πάω κατευθείαν. Γίνεται. Απλά μετά θα αφήσετε να φουσκώσει παραπάνω ώρα στη συνέχεια. Αλλά για μένα το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα προζύμι, αφήνουμε να δουλέψει. Δηλαδή, τώρα είναι πάρα πολύ έτοιμη μαγιά να αρχίζει να τρώει και να αναπτύσσεται. Με αποτέλεσμα, παίρνουμε και πιο ωραία γεύση στο τσουρέκι μας και παίρνουμε και πιο ωραίο φούσκωμα στο τσουρέκι μας. Οπότε, τι κάνω τώρα, Διονύση μου? Μισή ώρα θα περιμένουμε, γιατί εδώ πέρα είναι αρκετά έτσι ζεστά. Έχουμε και τα φώτα. Οπότε, σε 20 λεπτάκια, μισή ώρα, το προζύμι μας θα έχει δουλέψει. Δηλαδή, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πάρει από 20 λεπτά έως μισή ώρα. Οπότε, θα αφήνω αυτό στην άκρη και. Επειδή για να φτιάξω το τσουρέκι μου θέλω λιωμένο βουτυράκι, αλλά θέλω το βούτυρό μου να είναι πάλι σε θερμοκρασία δωματίου, να μην είναι καυτό, θα μπω σε διαδικασία να λιώσω το βούτυρό μου τώρα. Το οποίο βούτυρό μου θα είναι το Λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαντινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε 90 γραμμαριάκια. Τώρα, άμα πας στα 100 δεν με πειράζει, αλλά δεν θα πας στα 150, εντάξει. Οπότε 90, 50, 75, 100 είναι εδώ. 95 είμαι, κύριε σκηνοθέτα. Σου υπόσχομαι ότι άμα βάλεις 5 γραμμάρια παραπάνω βουτυράκι δεν θα χαλάσει συνταγή. Στο υπόσχομαι. Θα βάζεις και 100. Άμα θες να βάλεις και 100. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θέλουμε να κάψουμε το βούτυρο. Θέλω στη συνέχεια, καθώς θα φτιάξω το ζυμάρι μου, να ενσωματώσω το βούτυρο μέσα. Που το βούτυρο πρέπει να είναι και λιωμένο, αλλά και σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, λίγο υπομονή. Σβήνω κιόλας το μάτι μου εδώ πέρα, γιατί έχει πάρει ήδη μπρος το τηγάνι μου. Οπότε σβήνω τη φωτιά μου. Θα λιώσω το βουτυράκι σιγά-σιγά. Θα γίνει και το προζύμι μου και μόλις γίνουν αυτά τα δύο και είναι έτοιμα, θα συνεχίσω με το τσουρέκι μου. Λοιπόν, μετά από μισή ωρίτσα, το βουτυράκι μου έχει κρυώσει και βέβαια το προζύμι μου είναι έτοιμο. Κοίταξε εδώ πώς μεταμορφώθηκε, φίλε Διονύση. Το βλέπεις? Καταπληκτικό. Αυτή είναι η βάση του τσουρεκιού μας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Έτσι, περίπτωση που δεν έχετε φτιάξει ποτέ τσουρέκι, αξίζει ο κόπος πραγματικά να φτιάξετε το τσουρέκι με αυτή τη διαδικασία, χωρίς μίξερ, γιατί είναι πιο παραδοσιακός ο τρόπος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Τώρα, κοιτάξτε πώς είναι το προζύμι. Το βλέπετε. Είναι γεμάτο φουσκάλες. Αυτό μας δείχνει ότι δουλεύει καταπληκτικά. Και σε περίπτωση που έχουμε ενδυασμούς, άμα δεν είχε φουσκώσει τώρα το προζύμι μας, τι σημαίνει? Ότι η μαγιά δεν ήταν καλή. Οπότε δεν μπαίνουμε καν σε διαδικασία να φτιάξουμε τσουρέκια. Πάμε, παίρνουμε καινούργια μαγιά και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Οπότε είναι και ένας τρόπος να ελέγξουμε άμα η μαγιά μας είναι καλή ή δεν είναι. Τώρα, πάμε εδώ μέσα να προσθέσουμε όλα τα υλικά μας πλην του βουτύρου. Εντάξει, λοιπόν, θέλω ένα αυγουλάκι και έναν κρόκο. Εδώ είμαστε. Ένα ολόκληρο αυγό. Κάτσε να πάρω αυτό. Εδώ θέλω μόνο τον κρόκο. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή και δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Πιστέψτε μου. Και ο κρόκος πάει μέσα. Και είμαστε εντάξει. Πάμε τώρα να προσθέσουμε τα αρωματικά μας. Μετά από τα αυγουλάκια θέλουμε χαρακτηριστικές γεύσεις που μας βγάζει το τσουρέκι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τι? Πορτοκαλάκι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Όπως βλέπετε, βγάζω μόνο την εξωτερική φλούδα, δεν βγάζω το λευκό σημείο και βγάζω από όλο το πορτοκάλι με αυτόν τον τρόπο που το κάνω. Οπότε, σε περίπτωση που δεν βάλετε όλο το ξύσμα όπως το βάζω εγώ, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε και από δύο πορτοκάλια, εντάξει.
Λοιπόν, όπως βλέπετε, πήρα αρκετό ξύσμα και αυτό είναι αρκετό για να μου δώσει πάρα πολλά αρώματα. Τώρα, πάμε στα χαρακτηριστικά αρώματα του τσουρεκιού. Θα χρειαστώ ένα ουδί μικρό και το μόνο που θα χρειαστεί να σπάσω είναι η μαστίχα μου. Έχω τη μαστιχούλα μου εδώ πέρα και θα προσθέσω μέσα λίγη ζαχαρίτσα, εδώ. Και μόλις βάλω λίγη ζαχαρίτσα και χτυπήσω λίγο με το ουδί, σπάει πολύ καλά η μαστίχα μου, αρωματίζεται, γίνεται τέλεια. Και η μαστίχα μου έχει σπάσει τελείως. Πάει και αυτή μέσα, μαζί με τη ζαχαρίτσα. Ρίχνω και την υπόλοιπη ζάχαρη και πάμε να ρίξουμε και τα υπόλοιπα μυρωδικά μας. Θέλουμε κάρδαμο, που το κάρδαμο είναι προαιρετικό. Μπορείτε να το βάλετε, μπορείτε και να μην το βάλετε. Οι περισσότερες συνταγές έχουν δεν έχουν κάρδαμο, αλλά μαχλέπι πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε. Μαχλέπι, πορτοκάλι και βανίλια πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε. Γιατί? Γιατί θα μας δώσουν το χαρακτηριστικό άρωμα του τσουρεκιού. Έτσι, θα προσθέσω μέσα και το νεράκι μου και βέβαια το άρωμα βανίλια σαμούρι, το οποίο είναι κατάλληλο για ζαχαροπλαστική. Και λίγοι σταγόνες αρκούν, μιας και έχει υψηλή συμπύκνωση. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ. Λίγοι σταγόνες αρκούν πραγματικά για να μας δώσουν έτσι έντονη γεύση βανίλιας που χρειαζόμαστε. Οπότε ανοίγω εδώ πέρα τη συσκευασία μου, θα ρίξω μέσα λίγο και τελειώσαμε. Τα αρώματά μας είναι μέσα. Το μόνο που λείπει είναι το αλεύρι. Εντάξει, θα πάρουμε αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι σκληρό. Οπότε ρίχνω και το αλεύρι μου μέσα. Μία πρεζαλάτη. Και πάμε για το ανακάτεμα. Λοιπόν, θα ανακατέψω στην αρχή με ένα κουτάλι, εδώ. Και σιγά σιγά θα αρχίζουν να δένουν τα υλικά μου. Δεν έχουμε βάλει γάλα σε αυτή τη συνταγή, γι' αυτό και η ποσότητα της ζάχαρης που έχουμε βάλει είναι συγκεκριμένη. Τώρα, θα μου πείτε κάποιοι, μπορώ να βάλω παραπάνω ζάχαρη στη συνταγή γιατί θέλω να βγει πιο γλυκό τσουρέκι? Τι θα σας πω εγώ εκείνη την ώρα, Διονύση? Όχι. Θα σας πω ότι μπορείτε, απλά υπάρχει περίπτωση να μην φουσκώσουν τόσο πολύ τα τσουρέκια. Γενικά, να θυμάστε ότι η ζάχαρη είναι φίλος της μαγιάς, αλλά σε μεγάλη ποσότητα καταντά εχθρός. Όπως επίσης και το αλάτι είναι εχθρός της μαγιάς. Οπότε τα πολύ γλυκά γλυκά τσουρέκια συνήθως γίνονται με έτοιμα μείγματα. Το χειροποίητο τσουρέκι, άμα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζάχαρη, υπάρχει περίπτωση να μην βοηθήσει τη μαγιά να φουσκώσει. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε κάνει σε αυτή τη συνταγή είναι ότι χρησιμοποιούμε προζύμι. Όταν χρησιμοποιείς προζύμι, τι γίνεται αυτομάτως, φίλε Διονύση? Γίνεται. Αυξάνει τη συντηρησιμότητα του τσουρεκιού. Οπότε το μόνο πράγμα που μας λείπει εδώ πέρα είναι τι? Το μαστίχωμα. Και αυτό δουλεύουμε τώρα. Τώρα, σε αυτό το σημείο, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Το βλέπεις, έχει απορροφήσει τα πάντα μέσα από τον μπολ και ήρθε η ώρα να το βγάλω μπροστά μου. Εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, τα χέρια μου θα είναι λερωμένα. Το καταλαβαίνετε. Τώρα, πόση ώρα θα ζυμώσω? Δεν θέλω πολύ. 2-3 λεπτάκια είναι αρκετά. Θα δουλέψουν τα 2-3 λεπτάκια. Αλλά 2-3 λεπτάκια θέλω να κάνετε τις εξής κινήσεις. Να παίρνετε, να ζυμώνετε το ζυμάρι σας. Θέλουμε να αναπτύξουμε τη γλουτένη μέσα. Δεν έχουμε βάλει βούτυρο και λιπαρές ουσίες επίτηδες ως τώρα. Γιατί το βούτυρο, άμα το βάζαμε στην αρχή, δεν θα αφήναμε να δέσει το αλεύρι με το άλλο αλεύρι από δίπλα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, στην αρχή προσπαθούμε λίγο να δουλέψουμε το μείγμα μόνο του και μόλις κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μετά από 2-3 λεπτάκια, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το βουτυράκι μας. Εντάξει, το κάνω πολύ παραδοσιακά, εντάξει, έτσι όπως έχω μάθει. Παίρνω βουτυράκι στο χέρι, ρίχνω από πάνω εδώ και απλά ζυμώνω. Εντάξει, έτσι με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε τώρα? Ουσιαστικά, καθώς βάζουμε το βούτυρο, διαχωρίζουμε τις ίνες που έχουμε δουλέψει. Εντάξει, οπότε κάνουμε δουλίτσα τώρα. Καταλαβαίνεις? Λοιπόν, τώρα τι κάνω? Λερώνεσαι. Όχι, δεν λερώμαι. Κοίτα εδώ τώρα. Θα δεις ότι το βούτυρο εξαφανίζεται. Το βλέπεις? Απορροφά. Απορροφά, βέβαια. Καθώς διπλώνω, δημιουργώ ακόμα περισσότερες ίνες, εντάξει. Βέβαια δεν το παρακάνω γιατί δεν θέλω να τις σπάσω με το πολύ το δίπλωμα. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να απορροφήσω όλο με το βούτυρο. Θα χρειαστεί να το κάνω 5-6 φορές, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Τώρα, θέλω ένα μπολ να τα αφήσω να φουσκώσει. Θα τα αφήσω για μισή ώρα να φουσκώσει, μισή ώρα ακριβώς με το ρολόι. Και μετά από μισή ώρα, τι θα κάνω για να γίνει πιο smooth, θα πάρω έτσι όπως είναι και θα βάλω τις άκρες μέσα, εδώ. Ίσα-ίσα θα το διπλώσω. Και μετά θα ξαναφήσω για πόση ώρα? Για μία ωρίτσα. Θέλουμε περίπου να διπλασιαστεί σε μέγεθος, για να σας δείξω ακριβώς πόσο θα βγει. Έχω δίπλα ένα. Οπότε εγώ με αυτή τη θερμοκρασία συνολικά άφησα μία μισή ώρα. Στη μισή ώρα δίπλωσα εδώ και άφησα άλλη μία ώρα. Και σε μία μισή ώρα σύνολο θα σας δείξω αποτέλεσμα του μείγματός μου. Όχι, να μην το κλείσω ακόμα και να σας δείξω εδώ πέρα συγκριτικά για να καταλάβετε κι εσείς τι ακριβώς θα πάρετε. Μετά από μία μισή ώρα
Το μείγμα σας θα είναι έτσι. Βλέπεις πως μεταμορφώνεται. Ναι. Γίνεται smooth γιατί η ώρα λειτουργεί πάρα πολύ καλά πάνω στο ζυμάρι μας. Καθώς περνάει η ώρα, η γλουτένη δένει ακόμα περισσότερο, το μείγμα μου δένει ακόμα περισσότερο και σε μια μισή ώρα που έτσι θα είστε έτσι. Τώρα, μετά από μια μισή ώρα, να σκεπάσω αυτό. Εδώ. Αφήνω αυτό στην άκρη να φουσκώσει και κοίτα εδώ. Βλέπεις. Τώρα, καθώς το πλάθο αρχίζει και μαζεύει, γιατί η μαγιά δούλεψε καταπληκτικά πάνω στο ζυμάρι. Οπότε, με το που αρχίζω πάλι να βάζω τις άκρες μέσα και να το κάνω smooth, κοίταξε εδώ, ξαναήρθε στο αρχικό του μέγεθος. Απλά άλλαξε τελείως η σύστασή του. Το πιάνεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι με όλη αυτή τη διαδικασία που κάναμε, ήταν πραγματικά σαν να χρησιμοποιήσαμε μίξερ. Δεν νομίζω να ήταν τόσο δύσκολο. Τώρα τα πράγματα είναι απλά. Πάμε να φτιάξουμε τσουρέκι. Λοιπόν, κόβουμε το ζυμάρι μας στη μέση, γιατί με αυτό το ζυμάρι θα πάρουμε δύο τσουρέκια. Εδώ. Και το κάθε ζυμαράκι πάλι στη μέση. Θέλω τέσσερα κομμάτια. Τέσσερις πλεξούδες θέλω να κάνω. Εδώ πέρα έβαλα λίγο λιγότερο, οπότε θα βάλω λιγότερο. Τέλεια. Και τώρα τι έχουμε να κάνουμε, Διονυσάκο μου. Πλεξούδες ή φυτίλια. Φυτίλια, φυτίλια τα λέμε. Λοιπόν, αρχίζουμε, ανοίγουμε τα φυτιλάκια μας. Εδώ. Σας έχω δείξει διάφορους τρόπους για να κάνετε τσουρέκια. Έχουμε και με δύο φυτίλια και με τρία φυτίλια και με τέσσερα φυτίλια γίνεται. Ναι, ναι, δεν έχεις δει με τέσσερα. Το επόμενο τσουρέκι που θα κάνουμε θα είναι με τέσσερα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω εδώ πέρα, καθώς ανοίγετε τα φυτιλάκια σας εδώ πέρα, να είστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί ακόμα και ο τρόπος που ανοίγουμε τα φυτίλια θέλει προσοχή, επειδή έχουμε δημιουργήσει ίνες. Αυτές οι ίνες θέλουμε να ανοίξουν κατά μήκος. Σε περίπτωση που είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί και αρχίζουμε να σπάμε το ζυμάρι, σπάνε όλες τις ίνες που έχουμε κάνει ως τώρα. Οπότε βλέπετε ότι και εγώ με τις κινήσεις μου, okay, κόβω, αλλά γενικά δεν παρά επεξεργάζομαι τη ζύμη μου, γιατί υπάρχει περίπτωση ότι καλό έχω κάνει ως τώρα να το χαλάσω. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω λεπτύνει εδώ πέρα λίγο το σημείο, γιατί βάζω έτσι όπως είναι το άλλο το φυτίλι από πάνω και κάνω το κλασικό δέσιμο. Εδώ, 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 εδώ. Και έτσι όπως είναι, φτιάξαμε μία ωραία πλεξούδα. Όπως είπαμε στο τέλος, τι κάνουμε. Πατάμε. Κάνουμε μία ουρίτσα, που η ουρίτσα αυτή μπαίνει από κάτω, εδώ. Και έχουμε φτιάξει ένα ωραίο τσουρεκάκι. Πάμε και για το δεύτερο. Μην ανησυχείτε, γιατί τα φυτίλια θα χωρίσουν τέλεια. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ετοιμάζουμε και το δεύτερο. Και τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει να αφήσουμε να φουσκώσουν τα τσουρεκάκια μας. Πόση ώρα θα πάρουνε, Διονύση μου? Αναλόγως. Αναλόγως θερμοκρασία δωματίου. Λογικά, σε πόση ώρα θα είναι έτοιμα? Λογικά σε μία ωρίτσα θα είναι έτοιμα. Τώρα, άμα είναι πολύ ζεστά στο σπίτι σας ή δουλεύετε σε κάποιο μαγαζί, μπορεί και σε μισή ώρα να είναι έτοιμα. Γιατί εμείς πώς θέλουμε να γίνουν? Έχω το μείγμα εδώ. Έτσι. Το βλέπεις? Τώρα, ήρθε η ώρα για αυγούλωμα. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες περί αυγού. Τις έχω δοκιμάσει όλες. Έχω δοκιμάσει ολόκληρο αυγό, δουλεύει καταπληκτικά. Έχω δοκιμάσει μόνο ασπράδι, δουλεύει καταπληκτικά. Έχω δουλέψει μόνο κρόκο, δουλεύει καταπληκτικά. Σε αυτή τη συνταγή, εμείς αραιώσαμε λίγο κρόκο με γάλα. Γιατί θα ψήσουμε πολύ λίγη ώρα, 20-25 λεπτάκια. Οπότε θέλουμε να πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα χρώμα στο τσουρέκι μας. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, αμυγδαλάκια από πάνω. Δεν το λυπάμαι. Όπως βλέπετε, είμαι αρκετά γενναιόδωρος. Και ήρθε η ώρα για τον φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερματισμένος σε 160 βαθμούς. Ανοίγω γρήγορα το φούρνο, βάζω μέσα το τσουρέκι ψηλά-ψηλά ισχάρα και θα ψήσω 20 με 25 λεπτάκια μόλις. Σε 20 με 25 λεπτάκια το τσουρέκι μας είναι έτοιμο και να υπενθυμίσω πως αυτό το τσουρέκι το φτιάξαμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μίξερ. Απλά το υπενθυμίζω. Εντάξει, όταν δείτε το μαστίχωμα, δεν θα το πιστεύετε. Και τα τσουρεκάκια μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο αφράτα είναι. Θέλω να δεις το μαστίχωμα, το βλέπεις? Φαίνεται. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ. Τόσο αφρά το τσουρέκι δεν έχετε ξαναδοκιμάσει, αλήθεια σας λέω. Και δεν θα πιστέψει και κανείς ότι το φτιάξετε χωρίς μίξερ αυτό το τσουρέκι. Οπότε, αυτό πάει εδώ. Να δείτε από κάτω πόσο ωραίο που έχει γίνει. Δεν είναι αφράτο. Και για να σας αποδείξω πόσο αφράτο είναι, θα ήθελα πραγματικά να το κόψω με το χέρι. Γιατί όντως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αυτό το μαστίχωμα εδώ που κάνει. Εδώ το βλέπετε. Που ανοίγει καταπληκτικά, αλλά το χαλάς το τσουρέκι, έτσι δεν θέλεις να το χαλάσεις. Και πάμε να κόψουμε έτσι ωραίες φετούλες. Εντάξει, εγώ είμαι μεγάλος φαν του τσουρεκιού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αρέσει. Θέλω να δείτε ακριβώς την υφή. Δηλαδή, πραγματικά
εξαφανίζεται και πραγματικά έχει ίνες. Ωραίο! Καλό! Κυρίες και κύριοι, το τσουρέκι αυτό δεν παίζεται. Καλή μας όρεξη. Για το τσουρέκι χωρίς μίξερ, σε μπολ σπάμε τη μαγιά και προσθέτουμε το νερό, τη ζάχαρη, το αλεύρι. Ανακατεύουμε, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να τριπλασιαστεί σε όγκο. Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Το μεταφέρουμε σε μπολ και αφήνουμε να κρυώσει. Σε μεγάλο μπολ αδειάζουμε το προζύμι και προσθέτουμε το αυγό, το γκρόκο και το ξύσμα πορτοκαλιού. Σπάμε σε γουδί τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη, τη ρίχνουμε στο μπολ με το προζύμι και προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, το κάρδαμο, το μαχλέπι, το νερό, τη βανίλια, το αλεύρι, το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι αρχικά και μετά με τα χέρια. Ζυμώνουμε καλά. Παίρνουμε βούτυρο με τα χέρια, βάζουμε στη ζύμη και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε προσθέτοντας σταδιακά το βούτυρο. Αλείφουμε ένα μπολ με ελαιόλαδο, μεταφέρουμε μέσα το ζυμάρι, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Στη μισή ώρα διπλώνουμε προς τα μέσα τις άκρες του ζυμαριού και αφήνουμε άλλη μία ώρα να φουσκώσει. Κόβουμε το ζυμάρι σε 4 μικρά ζυμαράκια. Πλάθουμε το κάθε ζυμαράκι ώστε να δημιουργηθεί μία πλεξούδα. Τοποθετούμε τη μία πλεξούδα κάθετα στον πάγκο εργασίας και πιέζουμε με τα δάχτυλά μας το κέντρο της για να δημιουργηθεί μία εσοχή. Παίρνουμε τη δεύτερη πλεξούδα και την τοποθετούμε οριζόντια πάνω από την πρώτη, με τη μέση της να ακουμπάει στο σημείο της εσοχής. Ξεκινάμε να πλέκουμε τις δύο πλεξούδες, περνώντας τη μία σταυρωτά από το εσωτερικό και τη δεύτερη από την άλλη πλευρά, μέχρι να σχηματιστεί το τσουρέκι. Τσιμπάμε την άκρη του τσουρεκιού. Τη γυρνάμε από την κάτω πλευρά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για το δεύτερο τσουρέκι. Μεταφέρουμε τα τσουρέκια σε ταψί με λαδόκολλα. Καλύπτουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε να διπλασιαστούν. Αλείφουμε τα τσουρέκια με τον αραιωμένο κρόκο. Πασπαλίζουμε με αμύγδαλα φιλέ. Ψήνουμε, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το απόλυτο πασχαλινό επεισόδιο. Νομίζω και οι τρεις συνταγές που σας έδειξα δεν μπορούν να λείπουν από κανένα πασχαλινό τραπέζι. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μία παραδοσιακή μαγειρίτσα, τη μαγειρίτσα της γιαγιάς. Χωρίς ρύζι, χωρίς πολλά υλικά, δείξαμε όλα τα στάδια για να φτιάξετε την τέλεια σούπα. Συνεχίσαμε με ένα έξω από τα νερά μας φαγητό, γιατί φτιάξαμε σπετζοφάι μακαρονάδα. Γίνεται, γίνεται και σας έδειξα πως με λίγη φέτα και ρίγανη, όντως αυτό το φαγητό είναι συγκλονιστικό. Για το τέλος ήταν συνταγή έκπληξη, γιατί φτιάξαμε τσουρέκι χωρίς μίξερ. Με απλό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματά μου, πιστεύω ότι 100% φέτος θα πετύχετε να φτιάξετε τα πιο τέλεια τσουρέκια που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πού θα βρείτε τις τρεις συνταγές μας? Στο site μας, akispetrejiks.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Θέλουμε σχόλια κάτω από τις συνταγές, να γεμίσει με σχόλια, να μας στείλετε φωτογραφίες από τις συνταγές που φτιάξετε, γιατί μας αρέσει να τις βλέπουμε, και να μας πείτε τι άλλο θέλετε να φτιάξουμε για εσάς. Καλό απόγευμα, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή Ανάσταση και φιλάκια πολλά. Γεια σας!